οι παίκτες μου είχαν και ένα λόγο παραπάνω. Μετά το πρώτο παιχνίδι, την ήττα που κάνανε εδώ από την ίδια ομάδα, σήμερα είχαν ένα λόγο παραπάνω να αγωνιστούν και να αποδείξουν ότι αυτοί είναι οι καλύτεροι παίκτες της Βέρειας και ότι αυτή είναι η καλύτερη ομάδα της Βέρειας. Νομίζω ότι τα αποτέλεσματα που φέρνουμε εδώ στο δεύτερο γύρο το αποδεικνύουν αυτό και πιστεύω μέχρι το τέλος να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Υπήρξαν κάποια κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού ή και κάποια σημεία που φοβηθήκατε το παιχνίδι? Όπως κυλούσε ο αγώνας, φαινόταν ότι οι πόντοι Βερίας πάρα πολύ δύσκολα θα κάναν τον γκολ. Μια που και εμείς από τη δική μας πλευρά αμυντικά ήμασταν πάρα πολύ οργανωμένοι, πολύ καλοί και στο ψηλό παιχνίδι, γιατί κακά τα ψέματα οι πόντοι Βερίας ήταν αναγκασμένοι να παίζουν με ψηλές μπαλιές μέσα στην περιοχή μας. Φυσικά ήταν πάρα πολλές φορές όπου πολλά αδικαιολόγητα φάουλ εις βάρος μας είχε δώσει ο διαιτητής, τα οποία μας αναγκάσαν πολλές φορές να κλειστούμε μέσα στην περιοχή μας. Αυτές ήταν οι πιο επικίνδυνες φάσεις, τα πάρα πολλά φάουλ, τα γιώμα που γινόταν μέσα στην περιοχή μας. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι αν ήταν καλός ο αγωνιστικός χώρος θα ήμασταν πολύ πιο απειλητικοί στην αντίπαλη εστία. Γιατί πάρα πολλές φορές και σήμερα βγήκαμε σε κόντρα επίθεση, αλλά δυστυχώς ο αγωνιστικός χώρος δεν επέτρεπε να κάνουμε σωστό συνδυασμό ή να κάνουμε κάποιο κοντρόλ και να φτάσουμε στην αντίπαλη εστία. Κύριε Κερμανίδη, θα θέλατε να σχολιάσετε παλιότερες δηλώσεις του συναδέλφου σας, του κυρίου Γαϊτάνου, ότι θα αλλάξει ο ποδοσφαιρικός χάρτης της Μαθίας, ή και χθεσινές δηλώσεις του σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ότι η Βέρεια είναι σαν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία η οποία έχει καταρρεύσει και δεν θα μπορέσει να σηκώσει κεφάλι? Εγώ αυτό που έχω να πω είναι, εντάξει, ο κύριος Γαϊτάνος είπε τη δική του άποψη, αυτός τη δικιά του ομάδα κοιτάζει, εκείνα τα συμφέροντα βλέπει, αλλά εγώ ως ουδέτερος μπορώ να μιλήσω, γιατί δεν είμαι Βεριώτης. Αυτό που ξέρω είναι ότι η Βέρεια και στην ερασιτεχνική κατηγορία να πάει, θα έχει τον κόσμο της, θα είναι το καμάρι αυτής της πόλης και οπωσδήποτε θα είναι η βασίλισσα του Βορρά. Ακόμα και στην ερασιτεχνική κατηγορία να πάει. Δεν μπορεί κανένας να αλλάξει την ιστορία αυτής της πόλης. Η Βέρεια ευτυχώς ήδη ξαναβρίσκει το δρόμο της, ξανά διεκδικεί άνοδο και θέλει να φτάσει στην μεγαλύτερη κατηγορία. Άρα πιστεύω ότι περισσότερο πρέπει να βοηθηθεί αυτή η ομάδα παρά να τη χτυπάνε κι άλλο, γιατί τα τελευταία χρόνια, κακά τα ψέματα, την έχουν χτυπήσει αυτήν την ομάδα από όλες τις πλευρές. Ευτυχώς τώρα η ομάδα δείχνει ότι αυτή είναι η πρώτη δύναμη στη Βέρεια, αν όχι στον ομό Ημαθίας, αλλά στη Βέρεια είναι η πρώτη δύναμη, είτε θέλουν να το καταλάβουν είτε δεν θέλουν. Και μετά το σημερινό αποτέλεσμα και με την θέση που πιάσαμε, δηλαδή την πρώτη θέση σήμερα, νομίζω ότι είναι η καλύτερη απόδειξη. Να ευχαριστήσουμε τον τεχνικό της Βέρειας, τον κύριο Παναγιώτη Κερμανίδη. Θέλω να πω δύο λόγια ακόμα για αυτόν τον υπέροχο κόσμο, ο οποίος κόσμος σήμερα έδειξε βροντερό παρόν, έδειξε τα αισθήματά του. Η πλειοψηφία, όπως είδαμε, ήταν με το μέρος μας και εκ μέρους της διοικήσεως των παικτών μου και από μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Γερμανή. Ευχαριστώ. Να περάσουμε να δούμε τι έχει να πει και ο τεχνικός ΣΕΠ, κ. Στέφανος Γαϊτάνος. Καταρχάς θέλω να διευκρινίσω το εξής. Πριν από τον αγώνα πήγα στον πάγκο της Βερίας, έδωσα το χέρι στον Παναγιώτη τον Κερμανίδη, μου είπε: Στέφανε, δεν έχω τίποτα, αλλά από γούρι δεν του δίνω το χέρι να αλληλοευχηθούμε. Και φυσικά και εγώ δεν έχω τίποτα που δεν ήρθα να μιλήσω εδώ μαζί με τον Παναγιώτη, αλλά νομίζω ήταν δικαίωμά μου να έχω αυτή την επιλογή. Αυτή καθ' αυτή ήταν, δεν με πικραίνει, υπάρχουν αυτές οι εικόνες στο ποδόσφαιρο.
που θέλει ένα αποτέλεσμα να καθορίζεται όχι από τη δυνατότητα του αντιπάλου, και αν κάποιος μιλήσει με ρεαλισμό, όχι με την καρδιά ή το συναίσθημα, θα πει ότι δεν ήμασταν ψεύτες, δεν αδικούσαμε κανέναν όταν λέγαμε ότι εμείς είμαστε η πρώτη ομάδα. Και φυσικά όταν μια ομάδα είναι υποχρεωμένη με ένα γκολ στην πλάτη της από τα πρώτα δευτερόλεπτα να πολεμήσει σε ένα τέτοιον αγωνιστικό χώρο, απέναντι σε έναν αντίπαλο που μπορεί να πει ότι δούλεψε ρεαλιστικά. Το να ταμπουρωθείς πίσω, το να προσπαθήσεις με ανταρτοπόλεμο να αντιμετωπίσεις τα δεδομένα, με το να δέχεσαι 50 λεπτά την πίεση με στόχο να πάρεις το αποτέλεσμα, μπορεί να πεις είναι ρεαλισμός, με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα γιατί με φέρνει στην πρώτη θέση. Σε καμιά περίπτωση όμως όλη αυτή η εικόνα δεν επιβεβαιώνει αυτά που κατά καιρούς ισχυρίζονται όλοι, ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα περί ιστορίας ή τα περί οτιδήποτε άλλο, και η Αθλητική Ένωση Ποντίων είναι ένας κομίτης που ήρθε και θα φύγει. Το σημερινό παιχνίδι δηλαδή επιβεβαίωσε τα τελείως αντίθετα από αυτά που ισχυριζόταν όλος αυτός ο κόσμος, και καλά κάνει να πιστεύει στην ομάδα του. Αλλά από την άλλη υπάρχει η δύναμη που λέγεται Αθλητική Ένωση Ποντίων. Αυτή καθ' αυτή δηλαδή η αποτυχία δεν είναι αποτυχία για μας. Άλλα είναι τα σημεία που πικραίνουν, άλλα είναι τα σημεία που με λείπησαν. Αποτελεί προειδοποίηση προς ορισμένους ότι έχει γυρίσματα η κατάσταση, και αυτά που ευαγγελίστηκαν και ορισμένοι από εσάς, τα περί αγαθών και καλών σχέσεων, νομίζω κατηδίαν θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πιστεύω ότι πέσαμε θύματα. Θέλετε να αναφερθείτε σε αυτά τα σημεία που είστε πικρά? Δεν είναι δυνατόν να αναφερθώ. Αποτελούν σημεία πολύ τέτα τέτ, θα πρέπει να τα δούμε αυτά τα σημεία. Δεν γίνεται να τα πούμε. Απλά θέλω να πω ότι είναι άλλα τα σημεία που πικραίνουν. Μήπως και η συμπεριφορά του κόσμου απέναντί σας? Για μένα ο κόσμος, γιατί? Όχι, δεν νομίζω. Ο κόσμος φυσιολογικά ήθελε την νίκη της ομάδας. Τώρα, αν ακούστηκαν 2-3 συνθήματα, δεν χαλάει αυτό την οποιαδήποτε εικόνα. Όχι. Τα περί Βυζαντινής αυτοκρατορίας, κύριε Γαϊτάνε, που χθες ακούσαμε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, συνεχίζετε να τα πιστεύετε? Μα τα περί Βυζαντινής αυτοκρατορίας νομίζω ότι υπόθηκαν μέσα με πολλά άλλα πράγματα. Αν το βγάζει μεμονωμένο Βίλη, αν το βγάζει μεμονωμένα, τότε να πούμε ότι πράγματι είπα ότι σήμερα το ποδόσφαιρο πλέον έχει προχωρήσει, είναι πλέον επιχείρηση, είναι επαγγελματισμός. Δεν μπορούμε να μιλάμε απλά και μόνο κάνοντας αναφορά στην ιστορία μιας ομάδος. Να ζήσουμε την ιστορία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ιστορία σου ανοίγει διάπλατα το δρόμο προς διακρίσεις ή οτιδήποτε άλλο, ή μεγαλύτερες κατηγορίες. Αυτό δεν το πιστεύω. Δηλαδή, δεν φοβάμαι να το πω. Προτιμώ να πω αλήθεια, να πικράνω, παρά να πω ψέμα. Η αυτοκρατορία κατέρευσε δηλαδή? Αυτό υπόθηκε χθες από εσάς? Γιώργο, υπόθηκε. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς πώς το είπα. Αλλά το ερώτημα αφορούσε αν η ιστορία αποτελεί κατά κάποιο τρόπο την βάση μια ομάδα για να μπορέσει να προχωρήσει κτλ. Και εγώ είπα ότι μα και η Βυζαντινή αυτοκρατορία κάποτε υπήρχε. Τώρα δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι η Βέρεια, και μάλιστα δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς, και μάλιστα είπα ότι η Βέρεια βρίσκεται στην αρχή μιας προσπάθειας και όχι στο τέλος. Αν πιστεύετε εσείς ότι η Βέρεια είναι στο τέλος, εγώ έχω τελείως αντίθετη γνώμη. Δηλαδή πιστεύετε ότι η Βέρεια μπορεί να ξανασηκώσει? Μα δεν αντιλέγω εγώ σε αυτό. Είναι θέμα, και μάλιστα από ό,τι είπα, μα με φαίνεται μπροστά σε μια συνέντευξη την οποία δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Με φαίνεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι υπήρχαν μια σειρά από ερωτήματα τα οποία απαντήθηκαν κατάλληλα. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Δεν είναι δυνατόν να θυμηθώ τώρα αυτή τη στιγμή τι ακριβώς υπόθηκε. Εκείνο όμως που ισχύει, είναι ότι οι πόντοι αποτελούν παρόν και μέλλον. Η Βέρεια, μετά από τραγωδίες ετών και υποβιβασμό στη ΓΑΜΑ Εθνική για πρώτη φορά στην ιστορία της, πρέπει να ξανακάνει μια καινούργια προσπάθεια. Δεν μπορεί να ζει με το παρελθόν. Πρέπει να δει το παρόν και να εδραιώσει στο παρόν το μέλλον. Αυτό είπα. Δεν δέχομαι δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή σε καμία περίπτωση ότι η Βέρεια, αυτή την οποία παρακολούθησα με τον Παναγό και είδα και σήμερα, ότι αυτή η Βέρεια μπορεί να κάνει πραγματικότητα τα όνειρα του φύλλα του κόσμου, που δικαιολογούν να υπάρχουν. Πιστεύω ότι βρίσκεται στην αρχή μιας προσπάθειας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαϊτάνε. Μετά το σημερινό παιχνίδι, ο Στέφανος Γαϊτάνος ως φύλακτος, πόσο ικανοποιημένος ή απογοητευμένος έμεινε από το όλο θέμα που παρουσίασε την διευρυντική σου ομάδα? Σε αυτό το γήπεδο δεν μπορούμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο.
Επρόκειτο περί εγκληματικής ενέργειας του Τσιμεντερίδη που το κάνει το παιχνίδι. Ο κίνδυνος για τη σωματική ακυρότητα του παιχνιδιού ήταν μεγάλος. Στάθηκε η βέβαια τη χειρίστα από τα δευτερόλεπτα και πήρε το παιχνίδι. Ο κίνδυνος είναι σαφής ο κανόνας. Δεν μπορεί να κάνεις ένα παιχνίδι όταν υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική ακυρότητα του παιχνιδιού. Τα παιδιά διατήρησαν επίπεδο. Κάποιες αψιμαχίες δεν χαλάνε την όλη εικόνα. Αλλά θα μπορούσε η οποιαδήποτε επικίνδυνη φάση να κοστίσει. Το ότι υπέρθουν στα δόντια τη Μεντερίδη. Υπόθηκε ότι και οι δύο ομάδες επέμεναν στο να γίνει το παιχνίδι αντίθετο. Το αντίθετο θέλετε να πει. Στο να μην γίνει το παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες. Αυτές οι συνθήκες ευνόησαν την Βέρεια. Όπως διαμορφώθηκε η εξέλιξη. Όπως διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα, την ευνόησαν, γιατί η Βέρεια πλέον ταμπουρώθηκε. Όλες οι σκέψεις, όλες οι κινήσεις ήταν πλέον να αντιμετωπίσουν τον τρόπο παιχνιδιού. Που δυστυχώς έναν τρόπο παιχνιδιού είχαν υπόντι να κάνουν. Να επιλέξουν τον αέρα. Δεν μπορεί να παίξει κάτω μπάλα. Από τη στιγμή λοιπόν που ταμπουρώθηκαν πίσω, ήταν πλέον θέμα τύχης. Δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο, μιλάμε για ανταρτοπόλεμο. Δεν μιλάμε για κάποιες προοπτικές που να αφήσουν περιθώρια να κάνεις κάποιες εκτιμήσεις ποδοσφαιρικές. Η Βέρεια έπαιξε με έναν τρόπο γιατί, γιατί δεν ευνούσε το αποτέλεσμα. Εάν προηγήθηκε το υπόντι, πιθανόν να ήταν διαφορετική εικόνα. Αν και πιστεύω ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, που σε καμιά περίπτωση υπόντι δεν θα μέναν στο ένα γκολ και πιστεύω αν εμείς περνούσαμε μπροστά στο σκορ, η Βέρεια θα είχε σοβαρό πρόβλημα να μας αντιμετωπίσει. Κύριε, δεν αφήσετε νωρίτερα κάποιες αιχμές για τα περιμπίου κλίματος, περιφυλικών σχέσεων κτλ. Αλλά δεν γίνεται σαφής. Θα μπορούσε να γίνεται. Δεν βγάζει άκρη, κύριε Καρολίδη, δεν βγάζει άκρη. Ας το αφήσουμε αυτό το κάνω. Με λυπούν πάντως αρκετά γεγονότα αυτή τη στιγμή που μιλάω και αυτή η λύπη δεν είναι στον αέρα. Ξέρετε ότι δεν λέω κουβέντες. Απλά και μόνο να δικαιολογήσω τίποτα. Άλλωστε δεν έχω λόγους. Εμείς για αυτή την υπόθεση που λέγεται ποτάλημα κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Και πιστεύω ότι αν η ομάδα δεν επηρεαστεί, όχι από το αποτέλεσμα, έχει την δύναμη να την ξεπεράσει τη σημερινή αποτυχία. Μα μπορεί να περάσει με επιτυχία τα περί εύκολου και δύσκολου προγράμματος. Αντιλαμβάνεστε ότι επί 90 λεπτά η Βέρεια ήταν υποχρεωμένη να είναι στο μισό του γήπεδου στην περιοχή της μέσα. Ξέρετε απέναντι σε ποιους. Σε αυτούς που υποτίθεται ότι όλοι τον καλοκαίρι τους βλέπανε με το χαμόγελο το ειρηνικό ότι δεν μπορεί αυτή η ομάδα. Και η ομάδα αυτή εξακολουθεί. Και σας πληροφορώ ότι μπορεί και στη συνέχεια. Αρκεί άλλα. Άλλα για τα οποία δυστυχώς οι πόντοι δεν θέλουν καμία ευθύνη. Και επειδή δεν θέλουν ευθύνη, είμαι περήφανος εγώ για αυτήν την ομάδα, για αυτούς τους ανθρώπους και έχει γυρίσματα για κάποιους άλλους η ιστορία. Όχι σαν απειλή, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο.